Το βέβαιο είναι ότι λόγω του ότι τα μάτια της διεθνούς κοινότητας και των παγκόσμιων ΜΜΕ είναι επικεντρωμένα στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εμφανίζονται να δείχνουν ένα νέο πρόσωπο, εμφανίζονται ως εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα το Αφγανιστάν, που δεν έχουν σχέση με το σκοτεινό τους σκοταδιστικό παρελθόν. Εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς, πρόθυμοι να δίνουν συνεντεύξεις τύπου. Το ίδιο το προφίλ τους έχει αλλάξει σε σχέση με την δεκαετία του 90, όπου ήταν κυριολεκτικά σχεδόν πρωτόγονοι, μαχητές αναλφάβητοι, σκληροί αντάρτες των βουνών και των ερήμων του Αφγανιστάν. Τώρα φερειπίν εμφανίζονται να έχουν social media, η ηγεσία τους έχει αρθογραφήσει ακόμα και στους New York Times. Μένει βέβαια το ερώτημα, αυτό είναι ένα προσωπείο ή έχουν αλλάξει πραγματικά? Άκουσα τον κύριο Υπουργό, είναι λογικό, θυμάται τα εγκλήματα, την σεχταριστική βία που είχαν εμπλακεί οι Ταλιμπάν στο πρόσφατο εμφύλιο, τον φανατισμό τους, ο ίδιος είναι απεσιόδοξος. Μέρος της διεθνούς κοινότητας φαίνεται ότι έχει διάθεση να προσεγγίσει τους Ταλιμπάν. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια χτεσινοβραδινή δήλωση του Βόλχαν Σόιμπλε, του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε έναν διάλογο με τους Ταλιμπάν ως Ευρώπη, και η γνώμη του Σόιμπλε έχει μια μεγάλη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή σκηνή φυσικά, σημειώνοντας μάλιστα ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν προχωρήσει σε σφαγές. Ήταν η πρόταση που ανέφερε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως βλέπουμε ήδη και την Τουρκία να αποπειράται να λειτουργήσει ως ένα είδος γέφυρας Ταλιμπάν και Δύσης, κάτι το οποίο οι ίδιοι Ισλαμιστές μαχητές είναι έτοιμοι να δεχτούν, ξεχνώντας βεβαίως την προηγούμενη παρεξήγηση που υπήρξε με το Σύριαλ, με τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ, με τον Ερντογάν να συνομιλεί με τους Αμερικάνους για το ζήτημα. Ναι. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή προσέγγιση την οποία περιγράφεται, τι σκοπιμότητα έχει, πού καταλήγει? Γιατί πρέπει να διαβάζουμε και λίγο πίσω από τις δηλώσεις, να βλέπουμε. Αυτό που θέλει η διεθνής κοινότητα, όπως θυμίζουν πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, ακόμα και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, είναι οι Ταλιμπάν να εγκαταλείψουν τον τζιχαντισμό, να σταματήσουν τις σχέσεις τους με ακραία φονταμενταλιστικά κινήματα, τρομοκρατικά, όπως την Αλ-Κάιντα. Ήδη οι Αμερικανοί σημειώνουν με έμφαση ότι οι Ταλιμπάν πολεμούν το ISIS, ότι έχουν στραφεί εναντίον του τα τελευταία χρόνια, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να είναι μια κανονική ισλαμική οργάνωση. Οι ίδιοι εμφανίζονται να θυμίζουν περισσότερο τη Hezbollah και όχι το σκοτεινό παρελθόν τους. Η Hezbollah, φερειπίν, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη διεθνή κοινότητα, συμμετέχει όμως κανονικά στη Λιβανέζικη κυβέρνηση και θεωρείται και όλα ως ένα είδος εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Αυτό ακριβώς αποπειρούνται να κάνουν οι Ταλιμπάν. Βέβαια, είναι τέτοια η ιστορία του Αφγανιστάν, οι πολεμικές παραδόσεις της χώρας, το ίδιο το παρελθόν των Ταλιμπάν, το οποίο δεν επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία, ασχέτως αν είναι φανερό ότι και στην Δύση και σε άλλες χώρες υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχει ένα είδος μεταμόρφωσης των Ταλιμπάν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν ανοίξει ήδη οι θύρες.